Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζέρβα. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλά είμαστε, μια χαρά εσείς. Φαντάζομαι και εσείς καλά είστε. Δικαιώθηκες, καλά. Ο ρεπόρτερ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ναι. Ποιος το λέει αυτό? Κάπου το είδα στην τηλεόραση, στα social. Όχι ο ρεπόρτερ Ολυμπιακός. Είδα Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, ναι. Ήτανε το καλύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό χθες, όχι φέτος μόνο. Ναι. Αλλά νομίζω και στην πρώτη θητεία του. Πάντως και πέρσι στη σειρά με τη Ρεάλ. Είχε κάνει μαγικά πράγματα στο τέταρτο μάτς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Σαν να του πηγαίνει το γήπεδο, σαν να νιώθει άνετα εκεί, δεν ξέρω. Ναι. Α, τώρα κατάλαβα τι λες. Κοντρέφτηκε τη Ρεάλ με την Παλτίζαν. Ναι, ναι. Έτσι όπως το πει, πέρσι δεν έπαιζε στο Ολυμπιακό. Ποια σειρά με τη Ρεάλ. Σωστό. Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν μόνο ο Κόζο, βέβαια. Είναι MVP σίγουρα. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια τέταρτη περίοδος ενός Ολυμπιακού που τα τρία πρώτα δεκάλεπτα δεν έπαιξε καλά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Είχε μπει στο ρυθμό της Παρτίζαν, του είχε κόψει τη δημιουργία, δεν είχε τροφοδοτήσει τους ψηλούς, είχε χάσει πάρα πολλά αμυντικά rebound. Γενικότερα δείχνει μια ομάδα που νομίζω, για να θέλουμε έτσι να βάλουμε το λιντάκι που λέμε της εμφάνισης του στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, αρκεί να δούμε την τελευταία φάση της τρίτης περίοδου που έχει να δώσει τέταρτο ομαδικό φάουλ για να μην στείλει την Παρτίζαν στη γραμμή και δεν το ξοδεύει. Δηλαδή δεν υπάρχει η συγκέντρωση και η συνεννόηση να γίνει ένα φάουλ τους ώστε να αποφευχθεί το καλάθι του Καμίνσκι, ο οποίος θες έμαθε μοιάζει με Χακίμ Ολάζον. Ναι. με την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Βέβαια εδώ, Νίκο, να πούμε και το εξής, ότι ο τρόπος που αποφάσισε ο Ολυμπιακός να αμυνθεί με το φάουλ στην πεντάδα, τους έκανε μάγκες, τους ημίψιλους της Παρτίζαν. Δηλαδή. Βέβαια, γιατί έμοιαζε πολλές φορές ο Πάντερ να κάνει απονοημένα διάβηματα, σουτάροντας μπροστά το φαλ. Αλλά το έκανε με σχέδιο, εγώ λέω. Διότι ξέρει. Κάτι ότι... θα πάρει το rebound. Μπράβο. Ότι ακόμα και άστοχο να το σουτ, να, η δεύτερη επίθεση είναι από τον Καμπόκλο και από τον Καμίνσκι. Και γινόταν συνέχεια αυτό. Ναι. Γιατί ο Μπράντοβιτς κάνει την ανάγκη. Να το πω έτσι, βγάζει κάτι πολύ ωραίο σαν ιδέα. Δεν παίζει ο Λεντέι, το περιμέναμε νομίζω. Και βάζει ένα σχήμα με δύο σέντερ ουσιαστικά και πετυχαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μαζεύει όλα τα rebound όπως είπες, και δεύτερον, ότι βγάζει εκτός εξίσωση τον Peters, γιατί νομίζω ότι ο Καμπόκλο με τα μούσκουλά του, με την ενέργειά του, την αθλητικότητά του, δεν είναι και δύσκολο να περιορίσει έναν παίχτη σαν τον Peters, που είναι πιο τελικάτος, ναι. Να το πω έτσι. Ναι. Από στιγμή λοιπόν που ο Ολυμπιακός δεν έχει δημιουργία, δεν έχει τον πρώτο του σκόρερ φέτος καλά και χάνει και τα αμυντικά rebound, πάει για καρφί, για μια ήττα και μάλιστα από πολύ μεγάλη διαφορά. Θεωρώ ότι η οποιαδήποτε άλλη ομάδα που δεν έχει το χαρακτήρα του Ολυμπιακού να επιμείνει στο πλάνο του και με μικρές διορθώσεις να διεκδικήσει νίκες και ανατροπές, μπορεί να έχει χάσει με 20 πόντους, έτσι, σε αυτό το μάτς. Αυτό δεν είναι και ο Μπαρτζόκας. Ναι, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Και γίνεται το μαγικό, κατεβάζει τον Παπα-Νικολάου στο 4 ο Μπαρτζόκας, του ταιριάζουν πιο πολύ αυτά τα σχήματα. Ταυτόχρονα Γκος Walk-up μαζί αρχίζουν και κάνουν μαγική εμφάνιση, κλέβουν μπάλες, τρέχουν στον εφηδιασμό. Είχαμε πει, θυμάστε, ότι είναι αναγκαίο ο Ολυμπιακός να πάρει πράγματα από το transition, και όχι μόνο πήρε, αλλά νίκησε με 14-2 στους πόντους από εφηδιασμό, είναι πολύ σημαντικό. Και σιγά σιγά με το σερί που κάνει, με τις άμυνες που βγάζει, που είναι πολύ πιο επιθετικές πλέον, χωρίς συνεχόμενες αλλαγές. Έχει και αλλαγές η τετάρτη περίοδος, αλλά δεν έχει πάντα αλλαγές. Θωρακίζει το rebound, τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί πρέπει να το κάνεις αυτό για να τρέξεις. Αναγκάζει σε πολύ κακά σουτ την Παρτίζαν. Έχει εξουθενώσει τον Πάντερο walk-up, ο οποίος τελειώνει με 7 στα 18, 7 στα 19. Και κάνει το απόλυτο κολμπογκρόσο πραγματικά, δηλαδή κάνει μια περίοδο με 28-10, που τον εδραιώνει πλέον αυτή η νίκη στα play-off. Για μένα, η πρώτη... Και το δύσκολο ήταν αυτό, γιατί το πρώτο τετράλεπτο της τελευταίας περίοδου, όπου σβήνει τους 13 πόντους σε 4 λεπτά. Πολύ γρήγορα, ναι, με το 12-0 αυτό που έγινε 16-2. Γιατί καταλαβαίνεις, είναι από αυτά τα μάτς που καταλαβαίνεις ότι η Παρτίζαν δεν έχει καταφέρει να το σκοτώσει, παρά τον πολύ κακό Ολυμπιακό. Δηλαδή, να το σκοτώσει σημαίνει να το πάει στους 20 πόντους, όπου δεν έχει επιστροφή πια. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει τη στιγμή, δηλαδή την ψάχνει και στο 27 και στο 28 και στο 29, ακόμα και στην τελευταία φάση της τρίτης περίοδου. Η διαφορά είναι στους 10. Ο Ολυμπιακός έχει επαναφορά και 11 δευτερόλεπτα επίθεση και θέλει να την πάει σε μονοψήφιο μετά από ώρα. Και λες, αν συμβεί, θα μπει με άλλο αέρα στην τέταρτη περίοδο. Ακόμα και εκεί δεν συμβαίνει, όχι μόνο δεν τη ρίχνει 8, αλλά χάνει την μπάλα στην επαναφορά και
πάει ξανά η διαφορά στους 13 και τελειώνει την τρίτη περίοδο στους 13. Αλλά καταλάβετε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει αυτή τη στιγμή που θα μεταφέρει το ψυχολογικό πρόβλημα και την πίεση στους απέναντι και στον κόσμο στην κερκίδα. Ναι, και αυτό γίνεται με το απίθανο τρίποντο του Γκόσε νεκρόφωνα. Δύο απίθανα τρίποντα έχει βάλει ο Γκόσε. Εντάξει, ναι. Το άλλο απλώς τον κρατάει στο μάτς. Ναι. Το 59-55. Στο 59-52. Εκεί γυρίζει η ψυχολογία. Εκεί, ναι, ναι. Κόπηκε, δηλαδή δεν άκουγες τίποτα στην κερκίδα. Κόπηκαν τα πάντα. Κόπηκαν τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι πριν από το μάτς η μία ομάδα έχει πολύ μεγαλύτερη πίεση. Έτσι. Δεδομένα η Παρτίζαν έπαιζε τα αρέστα της. Θεωρώ ότι είναι μια ήττα που όλα θα αντιστοιχήσουν την είσοδο στα play-in. Και μια παταγώδης αποτυχία, έτσι. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός τη δουλειά του κοιτάει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο του κέρδος, γιατί πολλοί στέκονται τώρα ότι ήταν νίκη που του δίνει πλεονέκτημα, ότι μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα, αν τον ευνοήσουν τα άλλα αποτελέσματα. Εγώ θα πω ότι, οκ, ισχύουν όλα αυτά. Αλλά αυτό που καταφέρει ο Ολυμπιακός χθες είναι να πάρει τεράστια ψυχολογία για τα play-off, είτε έχει πλεονέκτημα είτε έχει μειονέκτημα. Γιατί όταν έχει γυρίσει παιχνίδι από το μείον 14 με 20.000 ανθρώπους πάνω του κεφάλι σου. Απέναντι στην ομάδα ο Μπράντοβιτς. Όπως και να το κάνουμε, μπορεί να μην είναι καλή Παρτίζαν, αλλά έχει στον πάγκο της έναν κορυφαίο προπονητή. Και είπα και στη μετάδοση χθες ότι είναι πολύ καλή. Και έχει τρεις ήττες και μέχρι χθες. Ορίστε. Και εκεί λέω δεν χάνει. Είχε τρεις ήττες μέχρι χθες. Ναι, και γενικότερα πιστεύω ότι πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ για να βρούμε πέντε παιχνίδια. Πέντε. Στην 30ετή παρουσία του Μπράντοβιτς στους πάγκους, που να έχει χάσει μάτς. Να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο με 14 πόντους διαφορά. Είναι ελάχιστα τα παιχνίδια που έχει χάσει. Τώρα κατά ψέματα. Γιατί έχει τον τρόπο πάντα τη λεπτομέρεια, όλη λεπτομέρεια να το παίρνει. Και θα βάλω και στην εξίσωση βέβαια και την τραγική διετσία που έχει ο Ολυμπιακός θες. Που πραγματικά σε τουλάχιστον 5-6 φάσεις έχει αλλάξει τους κανονισμούς. Χαρακτηριστικό είναι το θετικό φάουλ του Λαρετζάκη που πραγματικά δεν υπάρχει. Και το στηρίζουν και με καθυστέρηση θέλοντας να δουν την πορεία της μπάλας από το σουτ walk-up. Είναι ξεκάθαρο, άμα δεν κάποιος στη φάση, ο Ισπανός ο Γκαρσία, αργεί να το σφίριξει, οκ, το είδε έτσι, σφίριξε το αμέσως. Αλλά βλέπει την πορεία της μπάλας του walk-up και μετά το σφυρίζει. Όπως είναι και το τέταρτο φάουλ του Γκος, ας πούμε, από το οποίο είναι ανύπαρτο, έτσι. Είναι... εκεί στην περιφέρεια, λες, ναι. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα, ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τεράστια ψυχολογική όθηση, κλειδώνει τα play-off, νομίζω ότι είναι... Μπορεί να μην χρειάζεται να κάνει άλλη νίκη, έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει, το 2-2, αλλά με μία νίκη είναι σίγουρα στην εξάδα. Έχει πετύχει το στόχο του, δηλαδή, που ήταν ο αρχικός στόχος της σεζόν. Και περιμένει τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα, σήμερα ο Παναθηναϊκός να ιτηθεί από τη Βίρτους, ούτως ώστε να έχει αυτό στο πάνω χέρι. Στην ισοβαθμία τους. Στην ισοβαθμία, ναι. Με προϋπόθεση βέβαια να κάνει το 2-2, έτσι. Ναι. Θα είναι στο χέρι του. Μέχρι σήμερα δεν είναι στο χέρι του. Δηλαδή, ακόμα και με την νίκη στο Βελιγράδι, είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού να κλειδώσει το πλεονέκτημα, έτσι. Δεν έκατσε κάτι άλλο από Μόναχο ή Λιόν. Νίκησε και η Μπαρτσελόνα και η Μονακό. Οπότε πολύ δύσκολα μπορεί να περάσει αυτές τις ομάδες ο Ολυμπιακός. Άρα νομίζω ότι σήμερα το βράδυ, το κάτι 11.30 ώρα, θα γνωρίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς θα πάνε τα πράγματα, έτσι, για τους δύο ελληνικές ομάδες. Πάντως αυτή η νίκη που ξέρεις όλοι τη χαρακτηρίζουν χαρακτήρα με αυτό μεγάλη, ίσως μεγαλύτερη τη σεζόν για τον Ολυμπιακό στην κανονική τη διάρκεια τη EuroLeague. Εγώ λέω είναι μια. Και παρά το γεγονός ότι έγινε με μια πεντάδα με χαμηλό σχήμα που δεν είναι η συνηθισμένη πεντάδα, η συνηθισμένη λογική τακτική του Ολυμπιακού, λέω ότι είναι μια νίκη της υπομονής και της πίστης σε αυτό που έχει φτιάξει αυτή η ομάδα. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει από τους 1.000.000 να βλέπαν το μάτς, λέω σχηματικά για να συνοηθούμε, οι 990.000 να λέγανε στο 33, στο 35, στο 36, στο 37. Μα γιατί δεν παίζει ο Ράιτ, γιατί δεν μπαίνει ο Ράιτ, γιατί δεν παίζει ο Ράιτ, γιατί δεν μπαίνει ο Ράιτ, γιατί δεν παίζει ο Ράιτ, γιατί δεν μπαίνει ο Ράιτ. Και εν τέλει, κάτι ξέρει αυτός που κάθεται στην άκρη του. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Πέρα... Και δεν άλλαξε κιόλας. Δηλαδή, αυτό. Αυτή η πεντάδα, αυτή. Αυτή θα μας φέρει την νίκη. Κοίταξε. Αυτό που είδα εγώ εχθές ήταν το εξής, ότι πάλευε ο κόρτς του Ολυμπιακού να βρει το σχήμα το οποίο θα ήταν το ιδανικό. Λειτουργικό, ναι. Για να λειτουργήσει απέναντι σε αυτό το πράγμα που παίζει χθες η Παρτίζαν. Ναι. Το βρήκε λοιπόν πρώτος και το γύρισε το μάτς. Άρα αυτή είναι μια νίκη προπονητή ξεκάθαρα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το λέω και είναι νίκη προπονητή, αλλά είναι και νίκη πίστης στο πλάνο, στο σχέδιο, στο αυτό, στο εκείνο. Εντάξει, ότι εμείς το πλάνο κάνουμε... και το σχέδιο του Ολυμπιακού, το αρχικό, ναι, ήταν λάθος. Όχι. Δεν μιλάω για το σχέδιο, το πλάνο στο χθεσινό μάτς. Λέω το σχέδιο και το πλάνο. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό δεν θα δεις να γίνονται τρέλες.
Δεν βγαίνει το. Ξέρεις τι θα συμβεί. Ο Φαλ χθες ήταν κακός. Ναι. Κακός. Βέβαια. Στο μεγαλύτερο μέρος του μάτς. Βέβαια. Και γι' αυτό ακριβώς ήταν. Γίνανε και τρελές. Right, που είναι right, τρελές. Right. Δηλαδή τα σουτ του Γκος είναι τρελά σουτ. Ναι, σωστά. Ναι, okay, κάποια στιγμή ήταν ο Γκος, κάποια στιγμή ήταν ο Λαρετζάκης, κάποια στιγμή ήταν ο Κάναν. Ναι, παιδί, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό που παίρνει τα μάτς Ολυμπιακός. Συνήθως. Όχι, όχι. Γι' αυτό σου λέω ότι εχθές ο προπονητής του είπε: Μάγκες, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Χαμήλωσε το σχήμα, έπαιξε ένα πολύ αντισυμβατικό τρόπο που δεν έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό είναι μια πολύ μεγάλη προπονητική παρέμβαση χθεσινή. Αλλάξε τελείως. Αυτά τα δοκιμάζουμε. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Ο Γκος το είπε στον Καρίδα. Ναι, τα δοκιμάζουμε. Ναι, τα έχει ξανακάνει. Ενώ τα δοκιμάζουμε, τα δουλεύουμε στην προπόνηση αυτό. Ναι, έχει ξανακάνει. Καλά, ο Παπα-Νικολάου βγάζει ημεροκάματο στο 4 από την αρχή τη σεζόν. Ναι. Πάντως μια και πέντε Παπα-Νικολάου, παιδιά, αυτό που κάνει τα τελευταία παιχνίδια είναι. Επειδή κοντοζυγώνουν και το 34 για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Έχει περίπου 11,5 πόντου μέσω όρο. 6 rebound και 2,5 assist τα τελευταία 8 παιχνίδια, έτσι. Δηλαδή αυτό το 8-1 που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, τα τελευταία 9 μάτς έχει μόνο μία ήττα, έχουν στην κορυφορά με τον Παπα-Νικολάου. Απλά αλλάζουν οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές. Μία είναι ο Γόκαπ, μία είναι ο Ράιτ, μία είναι ο Φαλ, χθες ήταν ο Γουλιαμς Γκος. Αυτός που είναι πάντα εκεί είναι ο Παπα-Νικολάου. Και είναι μια τρανή απόδειξη αυτό που λέμε χρόνια τώρα σε κάποιους που αμφισβητούν τον συγκεκριμένο παίχτη, ότι τι να πω τώρα, δηλαδή είναι το πρώτο βαγόνι στο τρένο του Ολυμπιακού. Όταν πηγαίνει καλά ο οδηγός του, πηγαίνουν όλοι καλά. Ο αρχηγός είναι αρχηγός, ό,τι και να είναι. Το τι είναι ξεκάθαρο. Αυτός δίνει το. Και επίσης έχει μια πλάκα, το σκέφτηκα χθες και καλό να το ψάξουμε να δούμε πόσους διαφορετικούς MVP έχει στη φετινή EuroLeague σε μάτς ο Ολυμπιακός. Ναι, πάρα πολλούς. Μα αυτό είναι και το σχέδιο του Μπαρτζόκα. Yeah. Αυτό είναι και αυτό που θέλει. Δηλαδή έχει υπάρξει σίγουρα ο Γόκαπ, έχει υπάρξει ο Γκος, έχει υπάρξει ο Λαρετζάκης στο Ολυμπιακό Σπαρτίζαν. Ο Ράιτ, ο Φαλ. Ναι, όχι, τους πήρα από την περιφέρεια και ανεβαίνω προς τα πάνω. Δηλαδή πρέπει. Είναι ζήτημα να βρούμε. Ο Μπρασδέκης δεν θα έχει υπάρξει. Ο Σίγμα. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Τι είδαμε και το Σίγμα χθε. Εγώ συγκινήθηκα. Σίγμα, τα 10 λεπτά που έπαιξε. Συγκινήθηκα εγώ, ναι, ναι, όχι, λέω αν έχει βγει MVP νίκη. Ο Μπρασδέκης, ο Σίγμα. Οκ, okay, ο Μήτρου Λόγκ, ναι. Όχι, είναι πολύ, καλά λες. Είναι τουλάχιστον 8. Ναι. Πρέπει να είναι. Έτσι όπως θα παίζει τα μάτσα Ολυμπιακός. Γιατί σίγουρα δεν έχει βγει και ο Μιλουτίνοφ. Σίγουρα, ναι. Έχει βγει. Έτσι όπως θα παίζει. Ο Πετρούσεφ έχει βγει. Ο Ράιτ έχει βγει σίγουρα. Ναι. Τώρα είναι Μιχάλη Τάκας, μα βρούμε τώρα του MVP του Ολυμπιακού. Είναι πολύ. Έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός που το πάει το μάτσο 70-75 πόντους, ένας θα ξεχωρίσει κάθε μάτσο. Λογικό είναι. Τη μία φορά θα είναι κοντός, την άλλη φορά θα είναι ψηλός, την άλλη φορά θα είναι Παπα-Νικολάου. Τα μάτσα αυτά ο Ολυμπιακός θα πάει όλες τις λεπτομέρειες. Δεν είναι μια ομάδα που θα βάλει 100 πόντους για να έχει, ξέρω εγώ, τους σκόρερ του όλους ανθισμένους, ξέρω εγώ, να βάλουν 20-25 πόντους. Ο Πίτερς με τον Κάναν θα τραβήξουν το σκορ και μετά όποιος ξεχωρίσει από τους άλλους. Ακριβώς. Χθες έχει κρατήσει μια ομάδα που βάζει 89 πόντους μέσω όρο στο γήπεδο της. Ναι. 69. Έτσι. 69, ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι πολύ σημαντικό το επιτεύγμα αυτό. Από εκεί ξεκινούν όλα. Και την κατάλληλη στιγμή χτυπάει για να πάρει τις νίκες. Κάποιες φορές θα του βγει, κάποιες φορές δεν θα του βγει. Σίγουρα εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Ολυμπιακός στόχος είναι να είναι ακόμα πιο ψηλά, δεν θα σταθεί σήμερα στο βίντεο στο 4ο δεκάλεπτο. Θα σταθεί ότι δεν έχει κάνει. Το σωστό είναι το πρώτο 3, βέβαια. Έτσι, ακριβώς. Βέβαια. Γιατί νομίζω ότι και η εικόνα της Παρτίζαν γενικότερα όλη τη σεζόν, αλλά ούτε και χθες, δεν ήταν για μείον 13 Ολυμπιακός. Έτσι. Άρα κάτι έκανε λάθος. Δεν λειτουργούσε στην επίθεση Ολυμπιακός γιατί ο Φαλ ήταν εκτός παιχνιδιού. Ήταν εκτός. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις. Πολλές περιπτώσεις που έβγαινε με guard ο Φαλ και δεν έπαιρνε την μπάλα. Δεν τελείωνε τις πάσεις βασικά. Δεν έπαιρνε την μπάλα. Δεν ξέρω, κλείνανε καλά τις πάσεις, τις γωνίες πάσας, οι Σέρβοι, δεν ξέρω. Αλλά... Ήταν καλή και η άμυνα τους. Ναι, δεν έπαιρνε την μπάλα. Ναι. Εντάξει. Αλλά σε ένα μάτς το οποίο δεν είχε και πολλά καλά ποσοστά και για τους δύο στα τρίποντα, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα κομμάτι, είναι η άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά και το γεγονός ότι έτρεξε πάρα πολύ σαν αυτό το γήπεδο. Είναι αναγκαστικό αυτό για να το κάνεις στις βραδιές που δεν σου πάει καλά το 5-5. Και όχι μόνο δεν πήγαινε καλά το 5-5 Ολυμπιακού, δεν είχε την γνωστή του έτσι καλή κυκλοφορία, σε ελάχιστες φάσεις με κοψίματα. Ήταν μέτριος Ολυμπιακός, ως κακός το 3-4 δεκάλεπτο, αλλά έχει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα να μην τα παρατάει και να γυρίσει ένα μάτσο από το μείον 13 σε 10 λεπτά. Ωραία. Επόμενη εβδομάδα πάλι Βελιγράδι. Πάλι Βελιγράδι. Θα πω από τώρα ότι αυτό είναι πιο δύσκολο μάτσο. Γιατί θα πω απλά ότι στα τελευταία 6 παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει μόνο μία νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Δημιουργείται ένα κλίμα, μια περιορισμένη ατμόσφαιρα αυτή της φιλικής σχέσης που υπάρχει σε οπαδικό επίπεδο, OK, αλλά δεν παίζει μπάσκετ. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι. Δεν ακόμα... είναι και καλά ο Αστέρας όμως, Νίκο, φέτος. Δεν είναι, έχει πολλές απουσίες, ναι. Δεν είναι καλά ο Αστέρας. Θα είναι πολύ πιο υψηλά τα επίπεδα συγκέντρωσης. Αλλά μένει να δούμε και τη σημερινή αγωνιστική για να ξέρουμε τι ακριβώς θα διακυβεύεται, έτσι. Ωραία. Σήμερα παίζει και η Φενέρα. Θα παίξει και ο Πετρουσεφ.
Ο Πετρούσεφ και ο Πετρούσεφ είναι σίγουρος για το μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και η λογική λέει και Μιλουτίνοφ. Λογική. Γιατί θα έχει προλάβει να κάνει τουλάχιστον τρεις προπονήσεις. Τώρα θα ξέρει που μετάξεις. Για που θα τους χωρίσει όλους αυτούς. Το 4. Καλά. Είδες την τρίποντα έβαλε χθες. Και, ναι, όχι μόνο αυτή. Όλοι χωράνε, όλοι. Όλοι καλοί χωράνε. Τι γίνεται. Δεν θα πάρει 10 λεπτά ο Σίγμα. Ο Σίγμα νομίζω ότι η αύριο χθες ήταν. Γι' αυτό το βάλαμε τώρα και να ξεσκουριάσει. Χθες ήταν η τελευταία του εμφάνιση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε.